Φωτιά σε καλάμια με σύννεφα καπνού να σκεπάζουν την περιοχή του Καράβολα, σκορπώντας ανησυχία σε δημότες της ευρύτερης περιοχής. Απαράδεκτο σκηνικό στα συντηρητούς χώρους εδώ και μήνες, με τα καλάμια και σκουπίδια από πλαστικό να βασιλεύουν στο άλλοτε στολίδι του Ηρακλείου. Οι εικόνες αυτές είναι απαράδεκτες, κοπέλα μου. Είναι απαράδεκτες. Εδώ κατεβαίνει κόσμος και κοσμάγεις. Αυτά τα πράγματα που βλέπουμε εδώ, μπουκάλια, καλάμια, αυτά εδώ, ποιος, εγώ να τα φτιάξω. Εδώ μαζευόμαστε 10-15 άτομα και δεν μπορούμε να καθίσουμε εδώ, δεν μπορούμε να καθίσουμε από τη μυρωδιά που έχει. Ζώα ψοφισμένα. Την άλλη φορά φέραμε το λιμενικό και είδαμε το ολόκληρο μουλάρι από κάτω. Και τώρα, αν ήταν πριν τη φωτιά, θα σου δείχνα ένα σκύλο ψωφισμένο και ένα γουρούνι πιο κάτω. Εδώ είναι απαράδεκτα. Δεν μπορεί να μυρίσει. Γουρούνι, είναι γουρούνι. Πρέπει να έρθει ένα φορτωτή να τα μαζεύει αυτά εδώ, να καθαρίζουν τελείως. Να μην υπάρχει αυτό χάλι εδώ που βρίσκεται. Τώρα έρχονται τα παιδιά, φέρνουν την εικόνα μου εδώ πέρα. Έχει αρουραίους πολλούς εδώ κάτω, τους βλέπω. Τι ώρα? Το απόγευμα. Το απόγευμα, μόλις αρχίζει η σουρουπόνη, είναι γεμάτο αρουραίο εδώ. Κάτι αρουραίο τέτοιο. Εδώ πέρα. Και φέρνουν την εικόνα και φοβάμαι να κουμπίσει και εδώ πάνω. Είναι παρατημένο, δυστυχώς. Μόνο αυτό. Γιατί κάθε μέρα έρχομαι και περπατάω εδώ. Τι βλέπετε κάθε μέρα? Κάθε μέρα και χειρότερα. Παντού βλέπω φωτιές. Τώρα δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν ξέρω. Αυτή η κατάσταση είναι από τα τέλη Δεκεμβρίου που έρχομαστε και κάνουμε ρεπορτάζ. Και είμαι μέσα στο Μάρτιο. Θέλει μάζεμα. Όλα αυτά εδώ μετά τις βροχές και τα ξενόφερτα υλικά που έχει φέρει πρέπει να μαζευτούν, όχι να καίγονται. Και πριν από 13 μέρες, ο τηλεοπτικός φακός κατέγραψε παρόμοιες εικόνες υποβάθμισης του περιβάλλοντος με τον πρόεδρο του πολιτιστικού συλλόγου Λίντο, Τζαλάλ Ελχαντίπ, να αφήνει αιχμές κατά του Δήμου Ηρακλείου. Κατεβήκανε με τη βροχή και έρχεται ο Δήμος και τα καίει κάθε τόσο και λιγάκι. Για την κατάσβεση της φωτιάς, το τηλεοπτικό συνεργείο ενημέρωσε την πυροσβεστική υπηρεσία, η οποία έσπευσε άμεσα στο σημείο. Η φωτιά ξέσπασε νωρίς το πρωί και μάλιστα απήχε λίγα βήματα από το σημείο που βρισκόταν συνεργείο του Δήμου, το οποίο καθάριζε τον χώρο περιπάτου και αναψυχής εν όψη καθαράς Δευτέρας, όπως σχολίασαν με νόημα δημότες. Γι' αυτό θα καθαρίζουν τώρα. Καθαρίζουν από κάτω την παραλία που ήταν βρωμούς ο κόσμος. Οι κάδοι βρωμάνε, δεν έχουν τσαλάξουν. Παγκάκια να κάσουμε δεν μπορούμε, τα έχουν σπάσει. Όλα τα παγκάκια τα έχουν σπάσει. Όπως ερχόμουν, ζωήθηκα λιγάκι. Αλλά δεν ξέρω γιατί. Τι φωτιά. Φωτιά, τα καλάμια. Κύριε Λέησο. Απαράδεκτη εικόνα είναι. Εδώ η παραλιακή ζώνη έπρεπε να είναι καθαρή γιατί είναι ένας χώρος που είναι πανέμορφος. Για την εγκατάλειψη του παραλιακού μετόπου, πολίτες εκφράζουν για ακόμη μια φορά την έντονη δυσαρέσκειά τους, ενώ αναφέρονται και στα τροχτικά, τα οποία κάνουν την εμφάνισή τους τις απογευματινές ώρες. Και ό,τι πέσει, μετά από 3-4 λεπτά, 5 δεν ξέρω τι, 10, βλέπεις το ποντικό και έρχεται. Να το πάρει να φύγει και όχι ποντικό, τώρα μιλάμε για ποντικούς τέθους. Τι είναι στα φριάτε μέσα έχουν κάνει τρύπες, όχι σε αυτό το φριάτε. Από εδώ βγαίνουνε οι ποντικοί. Ναι, από εδώ βγαίνουνε. Μετά, τους κυνηγάμε πολλές φορές και φεύγουν από μέσα από τις τρύπες εδώ. Και φεύγουν πάνω από κάτω.